Αυτοί που θα έρχονται θα έρθουν με κύματα. Το 30% μπροστά και μετά πίσω. Αυτό έχει στο νου της, είπατε, εφαρμοστεί. Αυτοί υπολογίζουν σε ένα μήνα από τώρα. Μπορεί να ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του πρώτου κύματος προσφύγων στην Κρήτη, όμως τι πραγματικά θα συμβεί σε 30 μέρες από σήμερα? Θα υπάρξει οργανωμένος σχεδιασμός τόσο για την υποδοχή όσο και για τη φιλοξενία τους στις αρχές Απριλίου? Ο σχεδιασμός αυτός είναι ανέφικτος. Αυτό απαντούν αρκετοί δήμαρχοι του νησιού, οι οποίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους σε περίπτωση άφιξης των πρώτων 700 προσφύγων, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η μίσθωση 125 σπιτιών στο νησί. Θεωρώ ότι ο περιορισμός του ενός μήνα είναι ουσιαστικά ανέφικτος για να γίνει αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να μένουμε σε χρονοδιαγράμματα κλειστά, γιατί θα εκτεθούμε. Αυτοί που κάνουν σχεδιασμούς μάλλον δεν ξέρουν τι τους γίνεται, διότι είναι η καταλληλότερη περίοδος να αρχίσουμε να συζητάμε το προσφυγικό παραμονές του τουριστικής περίοδου. Δεν πρέπει να προκληθεί κλίμα ξενοφοβίας και ανησυχίας στην κοινή γνώμη και μάλιστα στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν. Χρειάζεται ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που θα αναδείξει το ιστορικό απόθεμα της φιλοξενίας, που οι εξελίξεις και τα γεγονότα που παράγουν απαιτούν υψηλό επίπεδο πολιτικής διαχείρισης. Βαδίζουμε κυριολεκτικά στα τυφλά. Κατά πόσον είναι συγκεκριμένοι και εκείνοι και μιλάνε για ένα μήνα και το εννοούνε, θέλω να πιστεύω ότι δεν το εννοούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θεωρώ ότι δεν είμαστε σοβαροί όταν συζητάμε για τόσο μεγάλα θέματα χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ούτε τις δυνατότητες ούτε τις συνέπειες. Και μπορεί τις επόμενες μέρες να πέσουν υπογραφές μεταξύ της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ με την αναπτυξιακή που έχει αναλάβει τη διαχείριση του προσφυγικού στο νησί. Όμως κοινή πεποίθηση είναι ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και με τα χρονικά περιθώρια να είναι ασφιχτικά. Είναι ανοησία να μην το έχουμε κάνει πριν και να μας λένε μέσα στον Απρίλιο ότι πρέπει να έρθουν τώρα πρόσφυγες και να αρχίσουμε από το πουθενά. Αυτή η διαχείριση εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης δεν είναι σοβαρή. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, πότε θα γίνει η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των σπιτιών και πώς τελικά πολίτες θα συμφωνήσουν στα χρηματικά ποσά των ενοικίων, τα αμήλικτα ερωτήματα. Δεν θα πρέπει να μεταφερθεί κανείς εδώ εφόσον δεν έχει διασφαλιστεί αυτό. Όταν απλά και μόνο ανακοινώσεις είμαστε ένα μήνα πριν και δεν έχει έρθει ένα επίσημο χαρτί, τι να σας πω, θα δίνει σοβαρή πολιτική. Όμως το μεγάλο αγκάθι φαίνεται να είναι η εξέβραση 20 σπιτιών σε οικισμό, όπως υποστηρίζουν δήμαρχοι. Θέλει τουλάχιστον 20 οικίες μαζεμένες. Σχεδόν αδύνατο για μένα και μάλιστα υπό την πίεση του χρόνου μιλάμε τώρα για 15 μέρες. Μοναδική περίπτωση αν μπορούν να βρεθούν στο γάζι μαζεμένα 20 σπίτια. Μπορεί το βλέπω να βρεθούν στο γάζι 20 σπίτια. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν το πιστεύω. 20 σπίτια στο κουρουσό να μπορούν να βρεθούν. Όχι, δεν υπάρχουν. Στο κεραμό 20 σπίτια. Προφανώς όχι.